Τώρα δούμε λίγο την εικόνα. Κύριε Οικονόμο, ακούστε. Κύριε Υπουργέ, με φωνάξατε ως αρμόδια. Κάνουμε την εικόνα, ένα λεπτό θα μιλήσετε. Και δεν έχω μιλήσει. Κατέβηκε το φουσκωτό πριν από λίγο, μας έλεγαν οι μερικοί. Έκαναν έλεγχο και το ανεβάζουν ξανά στο σκάφος. Έλα Γιάννη. Εντοπίστηκες παρακά. Βεβαίως επέστρεψαν, ήταν μια μικρή μπάρκα εδώ, ενός εραστέχνη ψαράς και τώρα πρέπει για να έχει το επόμενο έλεγχο, το επόμενο περιστατικό που ίσως συμβεί. Συνήθως θα πρέπει να σου πω, Δημήτρη και Μαρία, αυτά συμβαίνουν τις βραδινές κυρίως ώρες. Την ημέρα δεν τολμούν οι Τούρκοι δουλέμποροι να στείλουν σκάφος, μάλλον πλωατά βέρετα τα λέω εγώ, με μετανάστες. Και έτσι είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα το μεσημέρι. Βλέπετε το υπερσύγχρονο σκάφος του λιμενικού. Ανεβαίνει σιγά σιγά πάνω μαζί με το προσωπικό που έκαναν την δουλειά τους πολύ σωστά. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτοί είναι οι άγγελοι του Αιγαίου. Τα παιδιά του λιμενικού σώματος, οι άδες του λιμενικού σώματος, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω παιδιά, ότι την περίοδο του 2015 όταν είχαμε αυτό το μπαράζ ροών μεταναστών, ήταν αυτοί που έδωσαν και τη ζωή τους να σώσουν, έσωσαν χιλιάδες ανθρώπους, αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι κάποια παιδιά από αυτά δεν άντεχαν κάθε τόσο και λιγάκι να βγάζουν στην θάλασσα, στη στεριά από τη θάλασσα νεκρά παιδιά στα χέρια τους. Το να το κάνει μια φορά, εντάξει, το να το κάνει σε καθημερινή βάση, θυμόσαστε τι γινόταν τότε, ήταν ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, Γιάννη, εμείς κρατάμε την εικόνα που μας στέλνετε. Ναι. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες όπως και να έχει. Καλημέρα μας όλα τα παιδιά.